Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ομιλούμε σε σειρά εκπομπών για τα σατανικά φαινόμενα. Σε προηγούμενες εκπομπές ομιλήσαμε για τα φαινόμενα του δαιμονισμού, του πνευματισμού, του υπνοτισμού. Σήμερα θα ομιλήσουμε για το φαινόμενο της μαγείας, της μαύρης και της λευκής μαγείας. Κύριε Ζώγα, έχετε προβληματιστεί πάνω στο θέμα της μαγείας? Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Σήμερα κάνω μια υπενθύμηση ότι δεν θα δεχθούμε τηλεφωνήματα. Κύριε Σωτηρόπουλε, μιλάμε για τη μαγεία, αλλά υπάρχει μια κρίσιμη ερώτηση. Η μαγεία έχει αληθινή υπόσταση ή είναι αποκύημα της φαντασίας, είναι μια δυσιαδαιμονία, μια πρόληψη του απλού λαού? Είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Ναι, είναι σπουδαία η ερώτηση. Αν υπάρχει πραγματικός μαγεία, είναι φαντασία του λαού, πρόληψη, δυσιδαιμονία. Δυστυχώς η μαγεία έχει πραγματική υπόσταση. Την μαγεία δέχεται ως πραγματική η Αγία Γραφή, δέχεται και η Εκκλησία. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει μάγους οι οποίοι έκαναν θαύματα, παρουσιάστηκαν ως αντίδικοι του Μωυσέως και έκαναν αντίπραξη στον Μωυσή. Μπορείτε με τη δύναμη του Θεού έκανε θαύματα ο Μωυσής για να πιστεί ο Φαραώ ότι είχε πράγματι λάβει εντολή από το Θεό ο Μωυσής να ζητήσει από τον Φαραώ να ελευθερώσει τον Ισραηλιτικό λαό. Και παρουσιάστηκαν και οι μάγοι της Αιγύπτου και έκαναν αντίπραξη τον Μωυσή. Έκαναν και αυτοί θαύματα με τη δύναμη του Σατανά για να μην αφήσει ο Φαραώ το λαό του Θεού να αναχωρήσει από την Αίγυπτο. Με τη διαφορά βεβαίως ότι τα θαύματα των μάγων ήσαν μέχρι σε ορισμένο σημείο. Κατόπιν έπαυσε η δύναμη των μάγων να θαυματουργεί. Ενώ ο Μωυσής συνέχισε να κάνει περισσότερα και καταπληκτικότερα θαύματα. Και η Εκκλησία δέχεται ότι η μαγεία έχει πραγματική υπόσταση. Υπάρχουν όντως μάγια και έχει ορισμένες ευχές για τη μαγεία. Η Εκκλησία μας έχει εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου και άλλων πατέρων. Μάλιστα. Οι ασχολούμενοι με τη μαγεία ονομάζονται ασφαλώς μάγοι. Ασφαλώς. Αλλά αυτοί οι μάγοι τι ακριβώς είναι, κύριε Σωτηρόπουλε, τι θέση έχουν σε σχέση με τον Σατανά και με τους ανθρώπους? Οι μάγοι, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι όργανα του Σατανά. Όπως οι Άγιοι είναι όργανα του Θεού και πολλοί Άγιοι με τη δύναμη του Θεού κάνουν θαύματα. Ο Θεός δηλαδή διαμέσου Αγίων του κάνει θαύματα. Έτσι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι όργανα του Σατανά, διαβολάνθρωποι. Και με τη δύναμη του Σατανά μέχρι σε ορισμένο σημείο κάνουν και αυτοί θαύματα, σατανικά θαύματα. Έχουμε θεϊκά θαύματα που κάνουν οι Άγιοι και σατανικά θαύματα που κάνουν οι μάγοι και οι μάγισσες, οι σατανιστές και οι σατανίστριες. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε, στην εποχή μας, στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη μαγεία? Δυστυχώς, και σε τι έκταση είναι? Δυστυχώς η μαγεία είναι εξαπλωμένη σε όλο τον κόσμο. Δεν οργίαζε μόνο την παλαιά εποχή η μαγεία, οργιάζει και σήμερα. Η Αφρική είναι γεμάτη από μάγους και μάγισσες. Τελεί αυτή η Ήπειρος κάτω από το φοβερό κράτος της μαγείας. Οι άνθρωποι στην Αφρική είναι τρομοκρατημένοι, θα έλεγα, από τα τρομερά φαινόμενα της μαγείας. Και στην Ασία, ιδίως στις Ινδίες, επικρατεί πολύ η μαγεία. Έπειτα και στον άλλο κόσμο, ακόμη και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα, που θεωρείται η καρδιά του Χριστιανισμού, η καρδιά της Ορθοδοξίας,
υπάρχουν πολλοί μάγοι, υπολογίζονται πάνω από 100.000 οι μάγοι στην πατρίδα μας και οι μάγισσες, και πάρα πολλοί, όχι μόνο απλοϊκοί άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι που ανήκουν σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα, έχουν ανώτερες θέσεις, ανώτερα αξιώματα, δυστυχώς ασχολούνται με την μαγεία. Να πούμε και την πικρή αλήθεια, ότι δυστυχώς και άρχοντες έχουν μάγους συμβούλους, όπως έχει καταγγελθεί δια του τύπου. Πόσες μορφές μαγείας έχουμε, κύριε Πετρόπουλε? Είπαμε, είναι η μαύρη μαγεία και η λευκή μαγεία. Η μαύρη μαγεία, με τη μαύρη μαγεία οι μάγοι κάνουν εγκληματικά πράγματα και έρχονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με την λευκή μαγεία να αποκαταστήσουν δίθετα πράγματα, κάνοντας άλλα σατανικά πράγματα. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν υπάρχει καμιά αποκατάσταση. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει και καλό και κακό, κάνει μόνο κακό. Ενώ στην περίπτωση της λευκής μαγείας ισχυρίζεται ότι κάνει καλό και διορθώνει τα κακά της μαύρης μαγείας. Αυτό είναι ψέμα στην πραγματικότητα, και αυτός που κάνει τη μαύρη μαγεία και αυτός που κάνει τη λευκή μαγεία, και οι δυο κάνουν πράγματα σατανικά, εγκληματικά. Τα μάγια, κύριε Στοτρόπουλε, πιάνουν, και άμα πιάνουν, σε ποιους ανθρώπους τώρα? Δηλαδή μπορεί να πιάσουν σε όλους τους ανθρώπους ή σε μερικούς? Τα μάγια πιάνουν και δεν πιάνουν. Τα μάγια μπορούν να πιάσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και έχισε το αίμα Του για να ιδρύσει την Εκκλησία Του. Η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος, είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία, συνειδητοί χριστιανοί, και μετέχουν των μυστηρίων της Εκκλησίας, μετέχουν της Θείας Χάριτος, δεν μπορούν να προσβληθούν από τους μάγους. Όλα τα συντάγματα των δαιμόνων να επιτεθούν εναντίον του, δεν μπορούν να τον νικήσουν, δεν μπορούν να λάβουν εξουσία επάνω του και να του κάνουν κακό. Εάν όμως ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, από τα μυστήρια, δουλεύει στα πάθη του συστηματικώς, με μεταλοή, αν ιδίως είναι τρομερά ανήθικος, βλάσφημος, άπιστος, τότε είναι δυνατόν να επιτρέψει ο Θεός, και σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπει, και λαμβάνει επάνω του εξουσία ο Σαταλάς, και οι μάγοι και οι μάγισσες δηλαδή του προξενούν κακό. Οι μάγοι και οι μάγισσες είναι σατανικά πρόσωπα που σκέφτονται, ή μάλλον τους εμπνέει ο Σατανάς να κάνουν κακό. Κάνουν τρομερά πράγματα. Μάγισσες γυμνώνονται τη νύχτα, όπως τις γέννησε η μάνα τους, ολόγυμνες, ανεβαίνουν σε δέντρα, υψώνουν τα χέρια τους προς τα άστρα και επικαλούνται το διάβολο, επικαλούνται τους δαίμονες, και με τη δύναμη των δαιμόνων σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Θεό μπορούν να κάνουν διάφορα κακά. Να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο φοβερούς πονοκεφάλους, να διαλύσουν ένα συνοικέσιο, να διαλύσουν μια συζυγία, μια οικογένεια. Οι μάγοι μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες μέχρι και θάνατο ακόμη, και άλλα δυστυχήματα, τύφλωση μπορούν να προκαλέσουν, να κάνουν έναν άνθρωπο να λιώσει. Είναι γεγονότα αυτά, δεν είναι, είναι υπεύθυνα πράγματα. Πραγματικώς μπορούν να κάνουν, όπως ο Θεός κάνει ευεργεσίες, αυτοί να κάνουν εγκλήματα. Δηλαδή, κύριε Στοτρόπουλε, και όπως... ανθρωποθυσίες ακόμη πιάνουν μάγοι στην Αφρική, αλλά εκτός της Αφρικής και στην Αμερική ακόμη και σε άλλες χώρες, μάγοι συλλαμβάνουν παιδιά και τα σφάζουν και τα προσφέρουν θυσία στον Σατανά, και με το αίμα τους ή με την καρδιά τους κάνουν μαγικά πράγματα. Χρησιμοποιούν οι μάγοι περίεργα πράγματα, μαυρομάνικα μαχαίρια, καρφίτσες, τρίχες, κόκαλα νυχτερίδας, άλλα πράγματα,
και αίματα και κόκαλα και νεκρών ανθρώπων. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, απλά παιδιών. Υπενθυμίζω αυτό που παραστήκαμε μάρτυρες όλοι οι Έλληνες όταν πληροφορηθήκαμε, δηλαδή που πληροφορηθήκαμε το συγκλονιστικό γεγονός που μας προκάλεσε και κατάπαιξε αλλά και φρίκη, που νέα παιδιά κάνανε και ανθρωποθυσίες άλλων νέων, ας πούμε, παιδιών. Βεβαίως, βεβαίως. Στο βωμό του Σατανά. Βεβαίως, είναι η ανθρωπότητα, το είπαμε και πάλι αγαπητοί τηλεθεατέ, παλινδρομή προς την αρχαία εποχή, την ιδωλολατρική, την δαιμονολατρική εποχή. Ο Σατανάς κυβερνάει τους πολλούς, ο Χριστός κυβερνάει τους ολίγους, και αυτό είναι προφητευμένο μέσα στις γραφές, και δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός περιορίζεται όλο και περισσότερο, όλο και σε λιγότερα πρόσωπα. Ελθόν άρα ο Υιός ευρύσει την πίστη επί της γης, είπε ο Χριστός. Όταν θα επανέλθει ο Χριστός θα έβρει την πίστη πάνω στη γη. Την ύπαρξη πίστεως στους τελευταίους καιρούς την έθεσε ως προβληματική ο Χριστός, θέλοντας να δείξει ότι ολίγοι θα είναι οι πιστοί και οι λάτρες του αληθινού Θεού κατά τους εσκάτους καιρούς, οι πολλοί θα είναι άπιστοι και λάτρες του Σατανά. Όταν και άρχοντες, επαναλαμβάνω, βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί συμβουλεύονται μάγος, τι περιμένουμε και τι προκοπή περιμένει αυτός ο τόπος. Όπως μας τα εκθέσατε, κύριε Σωτρόπουλε, είναι σοβαρότατο αμάρτημα το να είναι κανείς μάγος, πνευματιστής, και σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι αστρολόγοι, αυτοί τη γενικά χαρτορίχτες, καφετζούδες, όλοι. Και οι πεντηκοστιανοί, παρακαλώ, και οι λεγόμενοι φωτισμένοι και φωτισμένες. Όλοι αυτοί πάγονται στις περιπτώσεις των σατανικών προσώπων. Η Αγία Γραφή τι προβλέπει για την κατηγορία αυτών των ανθρώπων? Εσείς να μας πείτε, διαβάζετε τη Γραφή, σας απασχολεί το θέμα αυτό της, ερευνάτε το θέμα, έχετε ερευνήσει και εσείς το θέμα της μαγείας. Η Γραφή λαμβάνει αυστηρότατα μέτρα εναντίον των μάγων και των μαγισσών. Λοιπόν, θα διαβάσω, κύριε Σωτρόπουλε, μια και θελήσετε από μένα να παρουσιάσω. Τρία μόνο εδάφη, είναι πάρα πολλά και στην Παλιά και στην Κοινή Διαθήκη. Το ένα είναι από τον Ισαΐα, από το κεφάλαιο Ήτα 19, και διαβάζω το εξής. «Και όταν σας είπωση ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψεθρίζοντας, αποκρίθητε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού? Θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί ζών, περί των ζώντων?» Εδώ είναι ολοκάθαρη καταδίκη των πνευματιστών. Διότι οι πνευματιστές καλούν, λέει, τα πνεύματα των νεκρών, συνδιαλέγονται μαζί τους, ερωτούν να λάβουν πληροφορίες, αποκαλύψεις. Ρητός καταδικάζεται αυτό από το χωρίο του Ισαΐα, από το Λόγο του Θεού. Τι ερωτούν, λέει, τους νεκρούς για τους ζώντας? Δεν έχουν Θεό να ερωτήσουν? Μάλιστα. Και πάμε και στο βιβλίο της Εξόδου, ΚΒ κεφάλαιο, στίχο 18, όπου λέγει «Μάγισσαν δεν θέλεις αφήσει να ζει». Φοβερός ο λόγος. Η Παλαιά Διαθήκη εκτελούσε τους μάγους, τις μάγες, τους πνευματιστάς, τα πρόσωπα αυτά τα εκτελούσε. Και αυτούς που ασχολούνταν με τον πνευματισμό και τη μαγεία, ως μάγοι, ως πνευματιστές, και αυτούς οι οποίοι προσέφευγαν σε αυτούς τους μάγους, τους πνευματιστάς. Αυτό ήθελα να διαβάσω, μάδες. Ότι προβλέπει ποινή θανάτου όχι μόνο για αυτούς που ασχολούνται, αλλά και για αυτούς που προσφεύγουν, καταφεύγουν γενικά. Είναι στο Λεβιτικό, στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο, στίχο 6. «Και ψυχή της ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς, διαναπορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπό μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσω του λαού αυτής». Εδώ λέει ένα πολύ χαρακτηριστικό λόγο η Γραφή, ότι όποιος ακολουθεί μάγος, πνευματιστάς, πορνεύει απέναντι του Θεού. Πορνεύει πνευματικός. Πορνεύει πνευματικός, δηλαδή εγκαταλείπει το νυμφίο των ψυχών το Θεό και πηγαίνει με τους δαίμονας, κάνει νυμφίο το διάβολο, κάνει νυμφίο στους δαίμονες. Λοιπόν, είναι η πνευματική πορνεία, η οποία είναι χειρότερη και πολύ χειρότερη από την σωματική πορνεία και μοιχεία. Κύριε Σωτρόπουλε, σε αυτήν τη ζωή, δεν μιλάω για την άλλη, τη μετά το θάνατο, τιμωρούνται αυτοί που ασχολούνται με τη μαγεία, με μέντιουμ κλπ, καφετζούδες, χαρτορίχτες, αλλά και όσοι ακολουθούν αυτούς? Διαβάσατε, κύριε Ζώγα, ότι σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης,
ή ασχολούμενοι με μαγικά πράγματα, πνευματιστικά πράγματα, σατανικά πράγματα, εκτελούνταν. Στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη δεν θανατώνει με σωματικό θάνατο, αλλά θανατώνει με αιώνιο θάνατο. Λοιπόν, όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, σύμφωνα με το πνεύμα όλης της Γραφής και της Καινής Διαθήκης, υφίστανται το δεύτερο θάνατο, το πνευματικό, που είναι χωρισμός αιώνιος από το Θεό, είναι αιώνιος βασανισμός μέσα στην κόλαση. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με σατανικά πράγματα, πρώτοι θα καταποντιστούν μέσα στην κόλαση. Δηλαδή, κύριε Σωτρόπουλε, υπάρχει εδάφη της Γραφής, συγγνώμη να ολοκλώσω, που να ομιλεί ρητός ότι μετά τον θάνατο του σώματος φοβούμεθα, υπάρχει, έχουμε, νιώθουμε φόβο, εξακολουθούμε να υπάρχουμε και ότι αυτόν τον φόβο πρέπει να έχουμε. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Ζώγα? Όπως αναφέρετε, είπατε θα τιμωρηθούν στην κόλαση. Ναι. Λέω, υπάρχει ένα εδάφιο που να λέει ότι ο άνθρωπος θα νιώθει φόβο μετά τον φόβο που νιώθει την ώρα του θανάτου σωματικού. Μετά. Βεβαίως. Δεν μιλάει η Γραφή συνεχώς για αιώνια βάσανα, για αιώνιες τύψεις συγειδήσεως, αιώνιες καύσεις, για σκορπιό, για πύρ, για σκότος, για φυλακή, για καιωμένη λίμνη, λοιπόν, για πύρινο ποταμό. Όλα αυτά είναι εικόνες για να δείξουν την τρομερή μεταφυσική κατάσταση που λέγεται κόλασης. Και πρώτη στην κόλαση είναι αυτοί οι οποίοι ομοιάζουν περισσότερο με τον Σατανά. Αυτοί που ομοιάζουν περισσότερο με τον Σατανά είναι οι σαντανάνθρωποι, οι πνευματιστές, οι πλωτιστές, οι μάγοι. Όταν βαπτίζεται ένας χριστιανός, δίνει υποσχέσεις κατά την ώρα της βαπτίσεως ότι αποτάσσεται το Σατανά, δεν θα έχει καμιά σχέση με το Σατανά, με τους αγγέλους του, τους δαίμονας, με την πομπή, με τη λατρεία του, με τα έργα του Σατανά. Όταν κατεφεύγει σε σατανικά πράγματα, σημαίνει ότι αργείται το βαπτισμά του, αργείται τη χριστιανική του ιδιότητα. Είναι σαν να φτύνει μέσα στην κολυβήθρα με την οποία βαπτίστηκε. Το μεγαλύτερο αμάρτημα που έγινε εξομολογηθεί ένας που προσέφυγε σε σατανικά πράγματα, είναι αυτό το πρώτο αμάρτημα πρέπει να εξομολογηθεί. Αν ποτέ πήγε σε σατανικά πράγματα, πήγε σε μάγους, σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, σε μέντιου, σε τέτοια πράγματα. Εάν πήγε, αυτό πρέπει να το αναφέρει ως πρώτο αμάρτημα, και έπειτα να αναφέρει άλλα αμαρτήματα, εάν έχει σαρκικά αμαρτήματα, αν έχει αδικίες, αν έχει όρκος. Εκείνο πρέπει να το αναφέρει πρώτα, διότι είναι λατρεία του Σατανά. Εγκαταλείπει το Θεό και λατρεύει τον Σατανά. Και ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τον Σατανά θα τους παραπέμψει στον χώρο που είναι και ο Σατανάς. Υπάγεται, λέει, στο πυρ το αιώνιον που είναι ετοιμασμένο για τον διάβολο και για τους αγγέλους του. Οι άνθρωποι σατανικοί θα πάνε εκεί που είναι ο Σατανάς και οι δαίμονες. Γιατί είναι όμοιοι. Αυτοί, κύριε Σωτρόπουλε, που έχουν δεχθεί επίδραση από, ας πούμε, από μάγους, ναι, τους κάνανε μάγια, πώς μπορούν, ας πούμε, οι άνθρωποι να ξεφύγουν? Όχι, από τα... αναφέρομαι πρώτα, κύριε Ζώγα, κάτι ρωτήσατε, αν εδώ σε αυτή τη ζωή έχουμε παραδείγματα τιμωρίας. Ναι, το έθεσα, αν τιμωρούνται σε αυτή τη ζωή, ξέρουμε το θάνατο. Προσώπων που ασχολούνται με σατανικά πράγματα. Βεβαίως έχουμε τιμωρίες. Εμένα μου κατήγγειλαν, νομίζω το ανέφερα και άλλοτε εδώ από την τηλετώρα, χριστιανοί τρομαγμένοι ήρθαν και μου κατήγγειλαν μετά από μια κηδεία ένα φοβερό φαινόμενο. Πέθανε μια γριά και από τη στιγμή που πέθανε το πρόσωπό της, το σώμα της ολόκληρο έγινε μαύρο σαν την πίσα. Και σκέπασαν το πρόσωπό τους, μακάβριο θέμα, δεν μπορούσαν να ταινίσουν το πρόσωπο αυτής της νεκράς. Λοιπόν, αυτή ήταν μάγισσα και όταν πέθανε έγινε κατάμαυρη για να φανεί ότι είχε σχέση με το διάβολο, τον Αιθίωπο, όπως λένε τα βιβλία τα μοναχικά. Λοιπόν, ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου, μιας γυναίκας εκεί στην Αυστραλία, η οποία επί δεκαετίες τώρα είναι δαιμονισμένη, την δέρνει αγρίως ο Σατανάς, φωλάζει σαν βαριά τραυματισμένο πρόσωπο και δεν θεραπεύεται μέχρι σήμερα. Γιατί? Διότι όταν ήταν νεότερη η γυναίκα αυτή πήγε σε μια μάγισσα να μάθει και αυτή την τέχνη να κάνει μάγια, και την τιμώρησε ο Θεός.
Ξέρω άλλον άνθρωπο ασχολείται με μαγεία και δαιμονίστηκε. Ξέρω περίπτωση ανθρώπου που ασχολείται με τα δαιμονικά αυτά πράγματα, έκανε ξόρκια δαιμονικά και όχι μόνο δαιμονίστηκε αλλά βρώμησε και το αγιασμός που είχε μέσα στο σπίτι, έφυγε η χάρις από τον αγιασμό, έμενε σκέτο νερό και βρώμησε. Εγώ γνωρίζω περίπτωση μια και έχω καταγγείλει δε και άλλες δύο αυτή την περίπτωση την διαπίστωσα ο ίδιος προσωπικός. Χριστιανοί μου κατήγεραν άλλες δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγιασμός αλλοιώθηκε, δρόμησε, σκουλίκιασε και με ρωτούσαν τη γνώμη μου, λέω μήπως μέσα στις οικογένειες αυτές συνέβαιναν πράγματα σατανικά. Λέει ήταν οι οικογένειες που ασχολούνταν με μαγείες, γι' αυτό τους αποδοκίμασε ο Θεός. Εγώ γνωρίζω την περίπτωση μιας κυρίας που όπως πληροφορήθηκα όταν ήταν νέα είχε καταρθεί σε κάποιο χότζα. Ξέρετε τον, ναι. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα το παιδί της να δαιμονιστεί μετά από λίγο καιρό. Το ερμήνευσε η ίδια τουλάχιστον, ήρθε σε μετάνοια, ότι τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του παιδιού της. Βεβαίως. Παιδί κατέφυγε όχι μία και δύο φορές. Και άλλοι έχουν τιμωρηθεί γονείς. Είδατε, τιμωρήθηκαν με τη τιμωρία των παιδιών τους. Όταν τιμωρούνται τα παιδιά, είναι σαν να τιμωρούνται οι γονείς και ακόμη περισσότερο από τα παιδιά σαν να τιμωρούνται. Επειδή οι γονείς αγαπούν πολύ τα παιδιά τους, βεβαίως συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πολλά μπορούσε κανείς να αναφέρει, παραδειγματικές τιμωρίες ανθρώπων, επειδή ασχολήθηκαν με σατανικά πράγματα. Κύριε Στοντρόπουλε, όταν επαναλαμβάνω την ερώτηση, όταν κάποιος πέσει θύμα μαγείας. Πολλοί καταντούν ψυχοπαθείς, δαιμονίζονται. Ένας νέος διάβαζε αυτό το σατανικό βιβλίο που λέγεται Σολομονική, έτσι το διάβαζε με ενδιαφέρον, με περιέργεια, με έξαψη. Όλη τη νύχτα ξενύχτησε διαβάζοντας, το πρωί δαιμονίστηκε. Το πρωί δαιμονίστηκε. Αυτοί που πέφτουν θύματα μάγων, μαγείας, πώς μπορούν να απαλλαγούν από τη δαιμονική αυτή ενέργεια, να λυτρωθούν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και περιπάτησε πάνω στη γη και όπως λέγει ο Απόστολος στο βιβλίο των Πράξεων, διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό το διαβόλο. Μάλιστα. Ο Χριστός δεν αποδοκιμάζει και αυτά ακόμη τα πρόσωπα που ασχολούνται με την μαγεία, με τον πνευματισμό, με τον δαιμονισμό, δεν τα αποδοκιμάζει με την έννοια ότι δεν τους δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο Θεός είναι πολύ εύσπλοχνος και σε αυτά τα πρόσωπα δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Εάν μετανοήσουν και πάλι και πέσουν στα γόνατα στα πόδια ενός πνευματικού πατρός εξομολόγου και εξομολογηθούν με ειλικρινή συνέστηση και μετάνοια το ότι ελάτρευσαν τον σατανά και αργήθηκαν τον Χριστό, γιατί πρόκειται για άργηση Χριστού και για λατρεία του σατανά να ασχολείται κανείς με σατανικά πράγματα, ή αν εξομολογηθούν, αν προσεύχονται, ή αν μελετούν τη γραφή, ή αν νηστεύουν αυστηρότερα σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι τα δαιμόνια βγαίνουν με προσευχή και με νηστεία, εάν κοινωνούν, εάν ειλικρινώς αλλάζουν και πολεμούν τα πάθη τους και ζουν πνευματική ζωή, μπαίνουν στο κανάλι του χριστιανισμού, της πνευματικής ζωής, και αν οι ιερείς τους διαβάζουν τους εξορκισμούς της Εκκλησίας, λύονται τα μάγια. Λοιπόν, εάν όμως προσφεύγουν σε μάγους για να λύσουν τα μάγια, τότε παθαίνουν μεγαλύτερες συμφορές. Σατανά σου και βγάλει σατανά. Ο σατανάς δεν βγάλει σατανά και ο σατανάς δεν μπορεί να αναιρέσει το έργο του. Αν ζητήσεις πάλι τη βοήθεια του σατανά θα σου κάνει μεγαλύτερο κακό. Θα διαβάσω μια χαρακτηριστική περίπτωση από το 19ο κεφάλαιο των Πράξεων, κύριε Στοντρόπουλο, που έχει σχέση με το θέμα που σήμερα μας απασχολεί και που αναφέρεται τώρα τελευταία. Πράξεις Γιώτα Θήτα 18-19. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στα σπράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξεκείνων ήτινες έκαμνον τας μαγείας, φέροντας τα βιβλία αυτών κατέκειον ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών των μαγικών βιβλίων, εύρων πεντήκοντα χιλιάδες αργυρίου. Με απλά λόγια, κύριε Ζόγκα, τι λέει εδώ η βίβλος των πράξεων. Λέγει ότι πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με τη μαγεία
Και σε ποια πόλη συνέβη αυτό, στην Έφεσο. Στην Έφεσο, στην Έφεσο. Ναι. Και είχαν διαθέσει τεράστια για την εποχή εκείνη η ποσά για να... Γιατί ένα βιβλίο τότε στήχησε πάρα πολύ, ήταν τα παλιά τα βιβλία αυτά. Ήσαν οι πάπεροι. Και είχαν πάνω γραμμένες τις μαγικές φράσεις, λέξεις, τέχουν. Ναι, μαγικά βιβλία. Όταν ήρθαν σε μετάνοια. Πανάκριβα την εποχή εκείνη. Όταν ήρθαν σε μετάνοια και επίστευσαν στον Κύριο Χριστό, ξομολογήθηκαν τις αμαρτίες και στη συνέχεια έφεραν τα βιβλία αυτά τα μαγικά και τα κατέκαυσαν. Που σημαίνει ότι. Ειλικρινής μετάνοια. Ακριβώς. Και ζημιώθηκαν υλικά. Ένα τεράστιο. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή ποσό με μαγεία. Αντικείμενα είναι αυτά, βιβλία είναι αυτά, θα πρέπει να ρίχνουν στο πυρ. Κάψιμο. Για να μην ρίχνουν οι ίδιοι στο πυρ, του άλλου, στο εξώτερο. Ακριβώς, κάψιμο. Και τα πορνοπεριοδικά και όλα τα. Ό,τι αμαρτωλό υπάρχει μέσα στο σπίτι πρέπει να παραδοθεί στη φωτιά. Για να μην παραδοθούμε εμείς οι ίδιοι στη φωτιά. Γιατί φτάσαμε στο σημείο, κύριε Σωτρόπουλε, να διαφημίζονται, να αυτοδιαφημίζονται οι μάγοι ακόμη και από εφημερίδες περιοδικά. Δεν χρειάζεται να τα διαβάσουμε, κάθε μέρα τα συναντούμε. Δεν είπαμε ότι ο διάβολος είναι κοσμοκράτορ. Τα μέσα της δημοσιότητας ως επιτοπλίστων τα εξουσιάζει ο σατανάς. Ο Θεός του κόσμου τούτο. Ο Θεός του κόσμου τούτο, ο κοσμοκράτορ, ο άρχον του κόσμου τούτο, όπως είπε ο Χριστός τις παραμονές του θανάτου του. Αυτός κυβερνάει τον πολύ τον κόσμο, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν θέλει να κυβεργηθεί από τον Χριστό. Κλείνοντας την εκπομπή, κύριε Σωτρόπουλε, είναι τεράστιο το θέμα, αλλά δυστυχώς έχουμε πολλά θέματα που απασχολούν τους χριστιανούς και γι' αυτό περιοριζόμαστε σε αυτά τα λίγα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα δύο βιβλία που έχουν σχέση με το θέμα της εκπομπής μας. Το ένα είναι το Πατρός Αυγουστίνου του Μητροπολίτου Φλωρίνης, που έχει σαν τίτλο «Κανείς τους μάγους». Μπορεί να το προμηθευτεί από. «Κανείς τους μάγους» είναι ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, κυρίου Αυγουστίνου, που έχει μεγάλη διάδοση, το οποίο σημαίνει ότι πολλοί ασχολούνται με τη μαγεία και πολλοί θέλουν να καταπολεμήσουν τη μαγεία. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Κανείς με τους μάγους, έτσι. Κανείς τους μάγους. Κανείς τους μάγους. Κανείς να μην προσφεύγει στους μάγους. Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου. Το άλλο βιβλίο. Και το άλλο είναι «Δαιμονισμός απολύτρωσης, δαιμονισμός μαγεία απολύτρωσης» του Πατρός Σάβα Χιλέως. Το είχαμε ξαναπαρουσιάσει. Πατρός Σάβα, ναι, το παρουσιάσαμε και άλλο. Που είναι ένας εκλεκτός ιερομόναχος, που από το πρωί μέχρι το βράδυ προσεύχεται, ληστεύει για να βοηθήσει πολεμένα πλάσματα, ιδίως δαιμονισμένους, να απαλλαγούν από το κακό του δαιμονισμού. Θα μπορέσουν όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί τα δύο βιβλία, από το βιβλίο Σταυρός που είναι στη διεύθυνση Ζωοδόχου Πηγής 44 ή του Πατρός Σάβα από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα εδώ στην Αττική. Κύριε Σωτρόπουλε. Αδελφοί μου, επειδή είναι δαιμονική, κατεξοχήν δαιμονική η εποχή μας, δεν είναι υπερβολικός αυτός ο λόγος, και επειδή το πλείστο μέρος της λεγόμενης χριστιανικής ανθρωπότητας παλινδρομή προς την αρχαία ειδωλολατρική και δαιμονολατρική εποχή, γι' αυτό να προσέχουμε, να προσέχουμε, να προσέχουμε, να λέμε αυτό το λόγο που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όταν εξέπεσε ο Ιωσφόρος με το σύνταγμά του: «Στόμεν καλός, στόμεν καλός, στόμεν καλός». Αμαρτωλή είμεθα, αλλά σατανολάτρες να μην γίνομαι, αρνητέ του Χριστού να μην γίνομαι, για να μπορούμε να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού και να ελπίζουμε στην αιώνια σωτηρία μας και δόξα μας. Κύριε Σωτρόπουλε, η σημερινή εορτή, η σημερινή Κυριακή των Βαΐων, όπως έχει μείνει στην ιστορία, είναι μία από τις σπουδαιότερες εορτές της Εκκλησίας μας. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα γύρω από το νόημα της εορτής και κυρίως να μας ερμηνεύσετε γιατί ο Κύριος εισήλθε μέσα στο Ιεροσόλυμα καθήμως πάνω σε ένα ονάρο, σε ένα γαϊδουράκι. Αυτό ακριβώς ήθελα να σχολιάσω από την εορτή των Βαΐων. Η σημερινή εορτή της Εκκλησίας, η Κυριακή των Βαΐων, είναι από τις σπουδαιότερες εορτές. Είναι χαρμόσυνη εορτή, θριαμβευτική εορτή. Κατά αυτή την εορτή εορτάζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός, ο αρχηγός της πιστεώς μας, μπήκε στην πρωτεύουσα του έθρους στην Ιερουσαλήμ, νικητής και θριαμβευτής. Νικητής και θριαμβευτής κατά του θανάτου προ ολίγων ημερών, κατενίκησε το θάνατο με την Ανάσταση του τετραημέρου Λαζάρου,
Ο Λάζαρος ήταν μέσα στο μνήμα 4 ημέρες, πτώμα οδοδός, πτώμα το οποίο είχε αρχίσει να αποσυντίθεται και δρομούσε. Και ο Χριστός με το παντοδύναμο προσταγμά του ανέστησε τον Λάζαρο και συγκλονίστηκε η Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα. Και ο λαός ο οποίος είχε συγκεντρωθεί στα Ιεροσόλυμα για την εγγύζουσα εορτή του Πάσχα, πολλές μυριάδες λαού με φρενίτιδα ενθουσιασμό εξήλθε από τα Ιεροσόλυμα να προϋπαντήσει τον Χριστό και να τον συνοδεύσει κατά την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, με κλάδους βαΐων, σε πολύ έστρωναν κάτω τα ρούχα, τα ημάτια του, τα ρούχα, για να περάσει ο νικητής και θριαμβευτής των αιώνων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Χριστός, εδώ είναι το παράδοξο, ενώ είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, κανείς βασιλιάς δεν έχει τη δύναμη να ανασταίνει νεκρούς. Ο Χριστός έχει τη δύναμη αφεαυτού να ανασταίνει νεκρούς, όπως ανέστησε τον Λάζαρο, και είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο ασύγκριτος βασιλεύς, ενανθρωπίσας Θεός. Έκαμε τη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα κατά πολύ ταπεινό τρόπο. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όταν νικούσαν τους εχθρούς τους και επέστρεφαν νικητές και τροπιούχοι στην αιωνία πόλη τη Ρώμη, έκαναν τους θριάμβους τους καθήμενοι επάνω σε πολυτελέστατες και χρυσές άμαξες, και τις άμαξες αυτές άλλο αυτοκράτορος έσυραν θυμοειδείς ήπη, υπερήφαλα, άλογα, άτια. Άλλο αυτοκράτορος την άμαξα έσυραν ελάφια, άλλου ελέφαντες, άλλου τίγρης και άλλου λέοντες. Του δε βασιλέως του Φαραώ της Αιγύπτου, του Ψαμιτίχου, την άμαξα όταν τέλει τον θριαμβό του, έσυραν ως υποζύγια εχμάλωτη βασιλής. Την άμαξα, ο Χριστός δεν είχε κάθισε πάνω σε καμιά πολυτελή και χρυσή άμαξα, λοιπόν, αλλά πώς έκαμε την θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Καθήμερος πάνω σε ένα ταπεινό ονάριο, σε ένα πουλαράκι, σε ένα γαϊδουράκι. Αυτό είναι πολύ παράδοξο πράγμα. Ποιος βασιλιάς θα το έκανε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, θα το θεωρούσε πολύ υποτιμητικό, δεν θα σκεφτόταν κανείς, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ένα βασιλιά να κάνει το θρίαμβό του καβάλα σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Λοιπόν, πόσο μάλλον δεν θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό για τον βασιλιά των βασιλιάδων, τον Μεσσία. Και όμως ο Χριστός έτσι έκαμε το θριαμβό του. Πολύ παράδοξο αυτό το πράγμα, αυτό το γεγονός, και γίνεται παραδοξότερο όταν λάβουμε υπόψη ότι αιώνες προτού έρθει ο Χριστός στον κόσμο σαν άνθρωπος, ο προφήτης Ζαχαρίας, ένας από τους 12 προφήτες, προφήτευσε αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Απευθυνόμενος προς την Ιερουσαλήμ, είπε ο προφήτης Ζαχαρίας: «Μη φοβού, χαίρε θήγα τερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πραής και επιβεβικός επί πόλων ιών υποζυγείο. Μη φοβάσαι Σιών, μη φοβάσαι Ιερουσαλήμ, τον αντίον να χαίρεις, διότι ο δικός σου βασιλιάς δεν είναι σκληρός, δεν είναι τυραννικός, είναι ταπεινός και εισέρχεται σε σέλα στην Ιερουσαλήμ καβάλα επάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι». Κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί και ένα τέτοιο πράγμα για τον Μεσσία, για τον βασιλιά των βασιλιάδων. Ούτε ο Ζαχαρίας θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Το είπε και το έγραψε ο Ζαχαρίας, διότι το ενέπνευσε ο Θεός. Οι προφήτες ήσαν όντως προφήτες, όντως θεόπνευστοι άνθρωποι. Η Γραφή είναι όντως θεόπνευστη. Ο Θεός της Γραφής είναι υπαρκτός, είναι αληθινός, ο μόνος αληθινός Θεός.
τέτοια παράδοξα πράγματα, αγαπητοί τηλεθεατές, σαν αυτό που εορτάζομαι σήμερα, που εισήλθε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα εν θριάβο πάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι, και το ακόμη παραδοξότερο ότι ο Ζαχαρίας προείπε την τόσο ταπεινή εμφάνιση του Μεσσία. Τέτοια παράδοξα πράγματα ανταποκρίνονται όντως προς την πραγματικότητα και αποδεικνύουν ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη και ο Θεός της Γραφής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός. Με αυτόν τον ταπεινό τρόπο που εισήλθε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, έδωσε δίδαγμα και παράδειγμα ταπεινώσεως, απλότητος, λιτότητος. Εδώ στην πατρίδα τους τελευταίους καιρούς κολυμπάμε μέσα στα υλικά αγαθά και δυστυχώς υποκύπτομαι στον πειρασμό της πολυτελείας. Μόνο όσοι δεν έχουν οικονομική δύναμη δεν επιδιώκουν την πολυτέλεια. Όσοι έχουν οικονομική δύναμη, λοιπόν, επιδιώκουν την πολυτέλεια και κάνουν πολλά περιττά έξοδα για να επιδειχθούν, να φανούν ότι είναι πλούσιοι, είναι όπλουτοι, ότι είναι σύγχρονοι άνθρωποι, ευημερούν και τα τι αυτά. Λοιπόν, είναι μία από τις σοβαρότερες αμαρτίες. Ο Χριστός μας δίδαξε με πολλά παραδείγματα και με αυτό το παράδειγμα της ταπεινής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα μετά τον θριαμβό του κατά του θανάτου με την Ανάσταση του Λαζάρου, μας δίδαξε να έχουμε ταπείνωση, απλότητα και λιτότητα στη ζωή μας. Όποιος έχει ταπείνωση, απλότητα και λιτότητα, μοιάζει με τον Χριστό. Ή αν εδώ έχουμε ταπείνωση, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός θα μας υψώσει. Αν εδώ επιδιώκουμε τα ταπεινά, θα μας χαρίσει τα υψηλά. Αν εδώ έχουμε απλότητα και λιτότητα, στον ουρανό θα απολαύσουμε, θα απολαμβάνουμε αιωνίως την πραγματική, την αληθινή πολυτέλεια, τα αμύθιτα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για όσους τον αγαπούν και για όσους ακολουθούν το παράδειγμα του σαρκωμένου Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος για μας έφτασε μέχρι την άκρα ταπείνωση του Σταυρού. Κύριε Σετρόπολη, έχουμε 8 λεπτά. Θα ήθελα σε αυτά τα λίγα λεφτά που έχουμε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς πρέπει σαν χριστιανοί να τιμήσουμε τα 7 πάθη του Κυρίου μας, αλλά και να εορτάσουμε την Αγία Ανάσταση την ερχομένη Κυριακή. Έχουμε όμως μόλις 8 λεπτά ακόμη. Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ εισερχόμεθα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλιστα. Η Κυριακή το βράδυ στους ναούς αρχίζουν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν λέγεται μεγάλη διότι έχει περισσότερες ημέρες από τις άλλες εβδομάδες ή μεγαλύτερες ημέρες. Λέγεται μεγάλη διότι έχει μεγάλη σημασία. Κατά αυτή την εβδομάδα εορτάζονται τα μέγιστα γεγονότα της πίστεως για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τη Μεγάλη Παρασκευή εορτάζομαι την άκρα ταπείνωση του Υιού και Λόγου του Θεού, τον σταυρικό θάνατο με τον οποίο ο Χριστός μας εξιλεώνει, μας σώζει από τις αμαρτίες μας. Η εβδομάδα, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα των 7 παθών του Κυρίου. Τα πάθη του Κυρίου είναι 7 ιερά, άξια τιμής, και πρέπει τη Μεγάλη Εβδομάδα να την παρακολουθήσουμε με όλη την προσοχή μας και με την προσευχή και με την ιερή κατάνοιξη. Να σκεφτούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την εβδομάδα των 7 παθών του Χριστού, τα ειδικά μας αμαρτωλά πάθη. Ο Χριστός υπέστη 7 πάθη, εμείς έχουμε αμαρτωλά πάθη. Να σκεφτούμε τα αμαρτωλά μας πάθη, ιδίως τα σαρκικά πάθη. Όλα τα πάθη, αλλά περισσότερο τα σαρκικά, διότι η εποχή μας είναι γεμάτη ερεθίσματα προς την σαρκική αμαρτία,
γεμάτη, είναι μια σαρκολατρική εποχή. Να συναισθανθούμε τα αμαρτήματά μας, για τα οποία παρέστη ανάγκη ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να πληρώσει με φρικτό πόλο και με θάνατο για τα δικά μας αμαρτήματα, και να προσέλθουμε σε πνευματικό πατέρα όσοι δεν έχουν προσέλθει, να πάμε να βρούμε ένα σπλαχνικό πνευματικό πατέρα, να στοριάσουμε τον εγωισμό μας μπροστά στα πόδια του, αντιπρόσωπος του Χριστού είναι, και να εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας, να ξεράσουμε τα αμαρτήματά μας για να ανακοφιστούμε. Είναι μυστήριο της Εκκλησίας. Όποιος το αρνείται δεν είναι χριστιανός. Ο κύριος Ζώγας είπε τι πρέπει να κάνουμε σαν χριστιανοί. Όποιος δεν θέλει να είναι χριστιανός, ας μην κάνει τίποτε. Ας φάει και ας πιει μόνο αυτές τις ημέρες, ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή, μερική καταλύου κρέτα και το Μεγάλο Σάββατο. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να είναι χριστιανοί, που ομολογούν το βάπτισμα που τους έδωκε η Εκκλησία όταν ήταν μικρά παιδιά. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Για αυτούς που θέλουν να είναι χριστιανοί, για αυτούς ομιλούμε. Αυτοί όλοι όσοι θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, τη Μεγάλη Εβδομάδα να έχουμε πνευματική περισυλλογή, να σκεπτόμεθα τα αμαρτήματά μας, όχι απλώς τα σφάλματα, τα αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα, λοιπόν, και να πάμε σε πνευματικό πατέρα όσοι δεν έχουμε πάει, να εξομολογηθούμε, και για να μπορέσουμε τη νύχτα της Αναστάσεως να κοινωνήσουμε τον Κύριο της δόξης, να παρακολουθούμε τακτικά τις Ιερές Ακολουθίες. Και επειδή είναι αριστουργήματα οι Ιερές Ακολουθίες, δεν υπάρχουν τέτοια αριστουργήματα στην Παγκόσμια Γραμματεία. Υπάρχουν βιβλία που περιέχουν τις ακολουθίες, υπάρχει και βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα με την εξήγηση των αναγνωσμάτων και των ύμνων, είναι το αημνής του Επιφανίου Θεοδωροπούλου, Αγίου και Σοφού Ανδρός, εξήγησε τη Μεγάλη Εβδομάδα, εξήγησε το Πάσχα. Μπορεί να κρατούν οι χριστιανοί να ζητήσουν από τα θρησκευτικά βιβλιοπολία την εξήγηση τη Μεγάλη Εβδομάδα, κείμενο και εξήγηση, και τον Πάσχα, ένα βιβλίο είναι, και να παρακολουθούν τις ακολουθίες, τα ιερά νοήματα, για να αισθάνονται κατάνοιξη, χαρά και αγαλίαση. Δεν υπάρχουν ωραιότερα πράγματα από τα λόγια της Γραφής και τα λόγια της Εκκλησίας, ιδίως από τα λόγια της Μεγάλης Εβδομάδος. Είναι τα ωραιότερα, τα κατανοικτικότερα, τα συγκινητικότερα, τα ιερότερα λόγια και νοήματα. Και τη νύχτα της Αναστάσεως να μην φύγει κανείς από την Εκκλησία. Εάν κανείς έχει σκοπό, ακούοντας τον Χριστός Ανέστη, να στρέψει τα νότα προς τον Κύριο την ημέρα της Μεγάλης Δόξης Του, να περιφρονήσει τον Κύριο και να σπεύσει να πέσει στη λοπάδα, στο πιάτο, να φάει τη μαγειρίσα, αυτό να μην πάει καθόλου στην Εκκλησία. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για να φύγουν την ώρα του Χριστός Ανέστη, αυτοί οι θόρυβο δημιουργούν, αυτοί μοιάζουν με τον Ιούδα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που έφυγε μέσω του μυστικού δείπνου, να μην πάνε καθόλου στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θέλει χριστιανούς, δεν θέλει ασεβείς, δεν θέλει θορυβοποιούς. Όποιος θέλει να είναι χριστιανός, ή αν δεν είναι, να γίνει χριστιανός, αυτό να πηγαίνει και να μένει στην Εκκλησία μέχρι το τέλος. Η λειτουργία του Πάσχα είναι όλη η... Κάθε λειτουργία της Ορθοδοξίας είναι σπουδαία, σαν ήλιος είναι η λειτουργία, αλλά η λειτουργία του Πάσχα είναι ακόμη ανώτερη. Είναι υπερλάμπη, είναι η πιο χαρμόσυνη λειτουργία. Ο καλόν του Ιερού Χρυσοστο, του Ιωάννου Θωμασκηνού, είναι αριστούργημα άφταστο, να μείνουμε, να ακούσουμε τους ύμνους, να ακούσουμε το μεγαλοπρεπέστρο Ευαγγέλιο, την αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννου και τον περίφημο κατηχητικό λόγο του Χρυσοστόμου, μέχρι τέλος, και να κοινωνήσουμε τον Κύριο της δόξης για να χαρούμε, να απολαύσουμε όλη τη χαρά και την αγαλίαση και τη δύναμη της Αναστάσεως, την οποία ευχόμεθα. Αυτοκέφαλη.